Να καλησπέρισουμε αμέσως τώρα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος είναι στο όλο στούντιο της ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Αποστολή. Ζητήσαμε να είστε μαζί μας σήμερα, σας παρακαλέσαμε να βρίσκεστε στη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση για να κουβεντιάσουμε όλα εκείνα τα οποία αφορούν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο βρίσκεται ευτυχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στις τελευταίες ημέρες. Πόσο μάλλον ύστερα μάλιστα και από την προκήρυξη, της δεύτερης φάσης του έργου της εκβάθμισης του λιμανιού. Επιτέλους, εγώ θα έλεγα, είναι ένας από τους λόγους, γιατί υπάρχουν και άλλοι, θα τους δούμε τις επόμενες ημέρες, για την πρόθεση των θεμάτων του λιμανιού και ελπίζουμε πως πραγματικά θα καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως επιμελητήριο, αλήθεια, που είστε ένας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, θεωρητικά και πρακτικά βεβαίως, φορείς της περιοχής μας. Ποιες προτεραιότητες αλήθεια βάζετε για αυτό που λέμε ανάπτυξη και προοπτική του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, κύριε Τοψίδη, μπροστά σε όλα αυτά τα οποία φαίνεται πως ξεκινούν? Εμείς θα λέγαμε ότι το λιμάνι δεν είναι τις τελευταίες ημέρες, είναι από την πρώτη μέρα που αναλάβουν τα καθήκοντα ως διοίκηση του επιμελητηρίου. Το βλέπω σε επίπεδο αποτελεσματικότητα. Μάλιστα, εντάξει, σίγουρα, καταλαβαίνω. Είμαστε σε μια πολύ στενή συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΛΑ και με τον κύριο Σκεύα, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο. Πραγματικά είναι ο μοναδικός φορέας, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή ανάπτυξη στην περιοχή μας, που μπορεί να δώσει μεγάλη όθηση και να ανατρέψει πολλά οικονομικά δεδομένα στην περιοχή μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά, ο Εύρος είναι τα σύνορα της Ευρώπης και μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο μέσω τα στενά του Βοσπόρου το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, διότι ήδη κατόρθωσε η νη διοίκηση να μπορέσει να γίνει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να πάρει διεθνή χαρακτήρα, διότι όπως πολύ καλά ξέρετε έχει τρέξει ένα πρόγραμμα το C2C που θα ενώσει το λιμάνι της Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Μπουργκάς, Βάρνα και την Παραδονάβια στο Ρούσι. Αυτό θα δώσει μια άλλη όθηση για να μπορέσει να συνδέσει όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς επίσης τις χώρες της Ρωσίας. Μπορούν να γίνει όλο το εμπόριο μέσω των είτε με το Ρούσι μέσω των ποταμών είτε μέσω της Μαύρης Θάλασσας να φτάσουν ακόμη στις χώρες της Ρωσίας. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο, θα έλεγα, διαμετακομιστικό κέντρο στην περιοχή μας, που θα μπορούν όλα τα προϊόντα, είτε προέρχονται από τις χώρες της Ρωσίας για να πάνε στις χώρες της Αφρικής, είτε το αντίστοιχο, να διακινούνται μέσα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτό περιμένουμε και εμείς να δούμε την εκβάθιση, το πρόγραμμα που πέρασε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος συντονιστήκαμε όλες οι φορείς και όλες οι αρχές της περιοχής μας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα που έχει περάσει η περιφέρειά μας, 22 εκατομμύρια ευρώ, 21.900 νομίζω, στο οποίο 5 Μαρτίου θα γίνει προκήρυξη και η υλοποίησή του θα γίνει μέσα 20 μήνες. Αυτό μπορεί να φέρει επίσης μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε θα μπορούν να παρκάρουν στο λιμάνι μας πλέον μεγάλα κρουαζιερόπλια. Ένα αποτέλεσμα που επιθυμούμε πάρα πολύ όλοι κάτι της περιοχής μας, όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής μας. Φέτος η ενημέρωση που είχαμε από το επιμελητήριο της Καβάλας, 5 μεγάλα κρουαζιερόπλια της τάξης 2.000-3.000 ανθρώπων ήρθαν και προσαράξαν στο λιμάνι της Καβάλας. Στην Καβάλα, για να πάνε να δουν τους Φιλίππους. Με την αντίστοιχη εκβάθυνση του λιμανιού θα μπορούμε και εμείς να προσελκύσουμε μεγάλα κρουαζιερόπλια. Ήδη κάναμε μαζί με τον πρόεδρο του Λιμένα μία συνάντηση, πρώτη φορά θα έλεγα, όπως μας είπε και η πρέσβης της Αυστραλίας, 2 χρόνια πριν πήγαμε να κάνουμε ένα αίτημα, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι το 2014 είναι η επέτειος της μάχης της Καλλίπολης και στην οποία η Αυστραλιανή και η Νέα Ζηλανδία θα επισκεφθούν κατά την εκτίμησή μας πάρα πολλοί κόσμος και να μπορέσουν αυτά τα πλοία να έρθουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να μπορέσουμε να φέρουμε έτσι τουρισμό και πάρα πολλοί κόσμο εκείνο το διάστημα στην περιοχή μας. Επισκεφτήκαμε την Πρέσβη της Αυστραλίας, μας είπε ότι θα το δει το θέμα. Εδώ και 2 μήνες έχουμε κάνει μια παρουσίαση την περιοχή μας και όλα αυτά και θα είμαστε σε μια συνεχή. Έτσι, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, αισθάνεστε ότι τα θέματα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης εδώ και ας πούμε 5 χρόνια βρίσκονται σε ρυθμούς τέτοιους που θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι ικανοποιητικοί? Επιτέλους, τα λέγαμε δηλαδή, πως κάτι αρχίζει να ξεκουνιέται, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ως επιχειρηματίας και ως πολίτης του νομού
μπορώ να πω ότι δεν τρέξανε τα θέματα όπως θα έπρεπε. Στον ένα χρόνο όμως που είμαι στην διοίκηση του επιμελητηρίου και σε μια συνεργασία με τον Όλα, πιστεύω ότι και οι καιροί, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε ότι η οικονομική περίοδος επιδενεί η χώρα μας γενικότερα, η οικονομία της Ευρώπης και παγκόσμια, επιτάσσουν να γίνουν πιο γρήγορες οι κινήσεις και όλες τις κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή πραγματικά βρίσκεται σε μια γρήγορη, θα έλεγα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως πολύ καλά βλέπουμε και με την υλοποίηση του προγράμματος του C2C, όπως σας ανέφερα, και με την εκβάθυνση. Και εκτιμώ ότι. Δύο λεπτά, γιατί το θέμα της εκβάθυνσης, ναι, η δεύτερη φάση της εκβάθυνσης, θα έπρεπε να ξεκινήσει σε τρεις μήνες, όπως είχε υποσχεθεί η περιφέρεια όταν σταμάτησαν τα έργα εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε, και τελικά ξεκινάνε. Μετά από τρία χρόνια. Μετά από. Ναι. Συνεπώς. Δύο, για να είμαστε πιο ακριβείς. Αυτά είναι θέματα. Συνεπώς. Ναι, εντάξει, είναι θέματα που πιστεύω ότι. Μάλλον δεν βρίσκεται σε εγρήγορση όλη η διαδικασία. Εγώ λέω ότι. Τελειωμένο θα έπρεπε να ήταν αυτά, κύριε. Δεν λέμε 20 μήνες, αφού έχει αυτή τη στιγμή. Θα έχει δηλαδή 20 μήνες η διαδικασία για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Το θέμα είναι πρέπει να βλέπουμε μπροστά, να βλέπουμε θετικά και να πρέπει όλοι μαζί αυτή τη στιγμή να κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες για να μπορέσει πραγματικά να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να μπορέσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να μπορέσουμε όλοι μαζί να το κάνουμε ένα διαμετακομιστικό κέντρο, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Καθώς επίσης θα πρέπει να γίνει. Η διοίκηση του όλα πρέπει να κάνει αυτά. Εμείς προτάσεις κάνουμε σε επιμελητήριο να γίνει και μία μελέτη. Αν μπορεί να γίνει και ένα κομμάτι μαρίνα, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει πολύ μεγάλη έκταση. Και χθες διάβαζα στον τύπο, ήδη υπάρχουν κάποιοι επενδυτές που έχουν αγοράσει το λιμάνι της Κέρκυρας, το λιμάνι της Λευκάδας, ήδη μεγάλο κομμάτι της μαρίνας του Ζεύσκη, και μπορούν να επενδύσουν ακόμη και να αναπτυχθεί και τουριστικά η περιοχή μας. Δημοσθενή. Πρόεδρε, για να έρθουν οι επενδυτές πρέπει να υπάρχει λόγος. Δεν έρχονται επειδή είμαστε όμορφοι ή τους λέμε έχουμε ωραία περιοχή. Εκεί που πάνε, πάνε γιατί θα έχουν ορατή και μετρήσιμη απόσβεση στον κεφαλαίο τους. Γιατί να έρθουν, εγώ τα ακούω αυτά, πολύ ωραία, όχι μόνο τα δικά σας, ότι ναι, θα πρέπει. Θα πρέπει, δεν υπάρχει στην οικονομία. Εσείς ξέρετε, είστε άνθρωποι αγοράς. Η οικονομία δεν λέει θα πρέπει, λέει επενδύω και. Μετρήσιμα έχω αποτελέσματα βιώσιμα που θα έχω κερδοφορία, θα αποσβέσω. Τι απειλή θα πρέπει. Τι εννοώ με αυτό, εγώ νομίζω, διαρπάζομαι μια λέξη που είπατε. Σας ακούω. Από τη λέξη διακομματαμιστικό είπατε. Μάλιστα. Λοιπόν, και το ερώτημα που σας υποβάλλω, γιατί νομίζω έχετε άποψη, είναι ότι πρέπει σε ένα εθνικό σχεδιασμό το λιμάνι πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα. Τι είδος λιμάνι είναι αυτό. Και ενώ σε ένα εθνικό σχεδιασμό που τώρα γίνεται. Ξέρετε και εσείς περισσότερο, ναι, από μένα. Γιατί μας το παρόν είναι το λιμάνι του ΣΑΟΣ 2. Αυτό θέλω. Ακριβώς. Μπράβο, τώρα θα συμφωνήσαμε και οι τρεις τότε. Εσείς ξέρετε και εγώ θέλω να εκμεύσω από εσάς αυτό που εμείς μαθαίνουμε δημοσιογραφικά από εδώ και από εκεί, ότι υπάρχει τώρα ένα εθνικό σχέδιο λιμένου που συγκροτείται, να καταθέσει στη Βουλή, όπου θα προβλέπει για κάθε λιμάνι, πέρα από τις συνενώσεις, δικτυώσεις, συνεργασίες, ταυτότητα, ρόλο. Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ποιο ρόλο πιστεύετε πρέπει να ανατεθεί? Θα είναι λιμάνι μετακινήσεις επιβατών, τουριστών? Όχι, δεν το νομίζω. Ακριβώς, δεν το νομίζω. Τώρα, ότι αν εμείς... μου επιτρέπεις, Δημοσθένη, σε παρακαλώ, να προσθέσω και κάτι το οποίο είναι της σύγχρονης πραγματικότητας. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας τέτοιος ρόλος, πόσο μάλλον όταν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου, νομίζω, Δημοσθένη, έτσι, θα είναι πλέον σε έναν ενιαίο φορέα. Λέμε, πρέπει λοιπόν, έτσι ακριβώς, για να λειτουργήσουν όλα αυτά και να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να υπάρχει μια ταυτότητα που λέει και ο Δημοσθένης ο Δούκας σε κάθε ένα από αυτά, όχι μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εμείς τι λιμάνι θέλουμε, τι διεκδικούμε μάλλον από το εθνικό σχεδιασμό? Εμείς διεκδικούμε ως επιμελητήριο από τον εθνικό σχεδιασμό το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να παίξει το ρόλο, δηλαδή στην ουσία να παίξει το ρόλο διαμετακομιστικού κέντρου. Να γίνονται οι μεταφορές των εμπορευμάτων, να περνάνε, να γλιτώσει δηλαδή όλοι αυτοί οι πλειοκτήτες το κόστος που είναι τα στενά του Βοσπόρου, και κόστος και θέμα χρόνου που τους κοστίζει, και να μπορούν να συνδεθεί το λιμάνι μας με τη σιδηροδρομική γραμμή, το οποίο είναι αμέσως έργο που θα δημοπρατηθεί. Ξεκίνησε η μελέτη του για να δημοπρατηθεί και αυτό το κομμάτι, για να μπορέσει να συνδέσει μαζί με τον σιδηρόδρομο τις χώρες, όπως σας λέμε, της Ρωσίας με τη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω τα λιμάνια που τρέχει τώρα με τη συνεργασία του C2C, και να μπορέσει να γίνει όλο το εμπόριο αυτών των χωρών μέσα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Άρα εμείς θέλουμε δώσει... ένα λιμάνι, θέλουμε, κυρίως οι δυνάμεις αγοράς, εσείς. Κυρίως εσείς πρέπει τώρα, εμείς θέλουμε ένα λιμάνι που θα είναι ο διάμεσος κρίκος διακίνησης εμπορευμάτων. Αυτό είναι.
Το ακούμε όμως χρόνια από αυτό. Αυτό είναι το λιμάνι. Από εκεί πέρα, από την που γίνει και εκβάτηση όπως όλο καλά συμπληρωματικά θα εκεί πέρα συμπληρωματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν διακόμαστε χωρίς γερόπια. Ο κύριος στόχος είναι αυτός. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η περιοχή μας διαθέτει και έκταση που έχει που είναι στην. Αυτό όμως θέλει και οι ανθρώπους να το πυρετήσουν αυτό το σχέδιο. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μια διοίκηση όλα. Όπως ακούμε, τις επόμενες μέρες θα γίνουν αλλαγές στα λιμάνια. Ο καθένας που θα είναι στην ηγεσία και στο τιμόνι του λιμανιού, πιστεύω ότι θα έχει τις ευθύνες, θα έχει όρεξη, θα έχει έργο για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το. Αυτό και αποφασιστικότητα χρειάζεται και. Σαφέστατα. Και μεταξύ των άλλων, δημοσίευσε και κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται αναμφίβολα ο πρόεδρος του λιμανιού να έχει και τη δυνατότητα να σηκώνει ένα τηλέφωνο και να μπορεί να μιλά αποτελεσματικά και να δίνει λύσεις με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι, για παράδειγμα, δεν μπορεί σήμερα να συζητούμε για την ταυτότητα του λιμανιού, για ποιο λιμάνι, για το λιμάνι το οποίο ακόμη δεν έχει συνδεθεί με την Εγνατία Οδό. Ακόμη δεν έχει γίνει, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εκείνες διαδικασίες, προκειμένου να συνδέσουμε, να τελειώσουμε με τη σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία. Έτσι δεν είναι? Τους ανθρώπους για την ηγεσία, θα έλεγα, ευτυχώς, δυστυχώς, αυτό ας το κρίνει το κοινό, ότι τους επιλέγει η πολιτεία. Πιστεύω ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται για την περιοχή του Εύρου, ενδιαφέρεται για τα σύνορα της Ελλάδος και θα βάλει έναν άνθρωπο στην ηγεσία αυτή, η οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οποιοδήποτε για να υπηρετήσει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνου Συμβουλίου του Λιμάνα πρέπει να είναι τουλάχιστον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο οποίος να ξέρει από γνώσεις μάνατζερ, να ξέρει από γνώσεις διοίκησης, για να μπορέσει πραγματικά να έχει μια συνεργασία με τους φορείς, επιμελητήρια, δήμους, περιφέρεια και να φέρουμε πραγματικά το λιμάνι. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Αν είναι αποτελεσματικοί οι πανεπιστημιακοί, ας βάλουν δύο τουλάχιστον να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θα έλεγα ότι οι πανεπιστημιακοί μπορούν να ζούμε πράγματα. Υπάρχουν πολλοί πανεπιστημιακοί οι οποίοι δεν κατάφεραν και πολλά πράγματα. Θέλει τολμηρούς ανθρώπους. Εγώ αυτό που θα θέλει τολμηρούς ανθρώπους. Θέλει ανθρώπους με διασυνδέσεις για να μπορέσουν πραγματικά να φέρουν λεφτά στην περιοχή μας και να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και όλα αυτά θα έρθουν αναπτυξιακά να βοηθήσουν η επιχειρηματικότητα του νομού Εύρου. Δημοσταίνη, ένα τελευταίο ερώτημα ίσως. Αυτά προϋποθέτουν όμως, κύριε Πρόεδρε, και εναρμόνιση με τις νέες προτάσεις και απαιτήσεις των καιρών. Τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι κρατικά πλέον, πρέπει να έρθουν ιδιώτες. Δηλαδή η διαδικασία αποκρατικοποίησης, δηλαδή επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, είτε με οποιαδήποτε μορφή, είναι ένα άλλο μεγάλο στοίχημα. Δεν μπορεί να αργεί τόσα χρόνια αυτή η ιστορία. Άρα θέλει αποφασιστικότητα και τόλμη και σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, logistics δεν μπορεί να σου κάνει το κράτος πλέον. Τέλειωσε. Βεβαίως. Ήδη στις διαθέσεις του κράτους είναι ότι η διοίκηση του λιμένα πλέον να είναι επιτελικά και να δώσει κομμάτια της διαχείρισης στους ιδιώτες. Αυτό το κομμάτι έχει να διοικηθεί. Γι' αυτό και είπα ότι ο άνθρωπος θα αναλάβει το συγκεκριμένο ποιοι θα παραμείνουν στη διοίκηση του λιμανιού. Πρέπει να έχει επαφές, διασυνδέσεις και καθημερινά να έχει το χρόνο να ταξιδεύει και να φέρει επιχειρηματίες. Διότι οι επιχειρηματίες, λέμε, να ακούσουμε στην περιοχή του Εύρου, έρχονται οι Ρώσοι να επενδύσουν, έρχονται αυτά. Για να επενδύσουν πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Δυστυχώς υποδομές σήμερα δεν έχουμε ως περιοχή. Εάν ξεκινήσει η υποδομή στο λιμάνι, να δείτε μετά πόσες επιχειρήσεις παράλληλα μπορεί να στουν γύρω από τα logistics, γύρω από τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες και με σειρά άλλων επιχειρήσεων. Πρέπει να πούμε βεβαίως πως μεταξύ όλων των άλλων δεν πρέπει να ξεχνούμε. Ο Δημοσταίνης Οδόκας προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει ασφαλώς να υπάρχει ορατή δυνατότητα απόσβεσης των επενδύσεων που θα κάνει ο κάθε ιδιώτης που θα έρθει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αναμφίβολα, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που έχουν πάντοτε οι πολιτικοί που επισκέπτονται την περιοχή μας κάτω από τη γλώσσα τους ως καραμέλα, την γεωστρατηγική θέση του λιμανιού και όλα εκείνα τα οποία μας λένε θέλοντας να μας πείσουν πως το οικόπεδο όντως είναι γωνία, λες και δεν το ξέρουμε εμείς. Ουσιαστικά, επί του πρακτέου δεν είδαμε και κανένα. 30 χρόνια το θυμάμαι. 30 χρόνια το θυμάμαι. Συντονισμένες προσπάθειες. Δηλαδή υπάρχει ένα πλεονέκτημα, θέλω να πω, έτσι κι αλλιώς. Και δεν χρειάζεται να τη φτιάξουμε την ύφη κούκλα για να τη δώσουμε και την πρίκα της εν συνεχεία μέχρι να βρούμε τον κύριο Πρωτολίδη, είτε και πλεονέκτημα υπάρχει, μειονέκτημα να υπάρχει, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να τα αξιοποιήσουν. Ξέρουμε πολύ καλά στην περιοχή μας και με όλοι οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι μια συντονισμένη προσπάθεια που έγινε με την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, συντονισμένα από το Δήμο, Εκκλησία, Επιμελητήριο, Πανεπιστήμιο, είδατε τα αποτελέσματα που έχουν έρθει. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Λιμένα
είτε αυτοί που υπάρχει, είτε καινούργοι που θα αναλάβουν εντός των επόμενων ημερών, θα πρέπει οι κινήσεις να είναι τόσο γρήγορες, τόσο αποφασιστικές, για να μπορέσουν να φέρουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κανένας πολιτικός να μας πει αν είμαστε σε γεωστρατηγικό σημείο ή οικονομικό σημείο η περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πρέπει και τα μειονεκτήματα να κάνουμε πλεονεκτήματα. Βέβαια, σίγουρα ξέρουμε τη θέση μας και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, ελπίζοντας ότι και τα αποτελέσματα θα έρθουν πολύ γρηγορότερα πια, αλλά ταυτόχρονα ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να βλέπουμε και τους ρυθμούς ανάπτυξης της Αλεξανδρούπολης, παράλληλα με το λιμάνι της πρωτεύουσας του Εύρου, να συνυπάρχουν και να είναι αναμφίβολα το ένα μοχλός για το άλλο. Αυτό είναι, νομίζω, ευχή για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε.